Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Ελβετία. Ο Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας προανήγγειλε μάλιστα την κυκλοφορία όλων των ηλεκτρικών λεωφορείων μέχρι τα μέσα Ιουνίου στους δρόμους της πόλης. Μέσα σε 5 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο της διάνοιξης ισοδού Μιχαήλ Ψελού με δημιουργία σταθμού μετεπιβίβασης. Ο σταθμός είναι προσβάσιμος σε λεωφορεία και ταξί και θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες καθημερινά. Η σύμβαση αυτή πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι προϋπολογισμού περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργία στο μετρό ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, αναμονής και ταλαιπωρίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε σχεδόν 5 μήνες από την ημέρα που η πόλη θα αποκτήσει μετρό. Η κύρια γραμμή του μετρό με 13 σταθμούς θα παραδοθεί τον Νοέμβριο. Θα υποστηρίξει όλες τις μετεπιβιβάσεις που μπορούν να γίνουν από την νότια Θεσσαλονίκη, αυτό που όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα σε αυτή την πόλη αποκαλείται Ανατολική. Και εννοώ Καραμαριά, Πηλαία και φυσικά τους εισερχόμενους από την περιοχή της Χαλκιδικής. Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, το έργο ολοκλήρωσης του μετρό Θεσσαλονίκης εισέρχεται στην τελική ευθεία. Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας επισκέφθηκε το έργο κατασκευής του σταθμού φόρτισης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης στη Σταυρούπολη. 41 σταθμοί φόρτισης ήδη λειτουργούν. Οι υπόλοιποι 14 σταθμοί φόρτισης θα είναι εν λειτουργία σε επόμενες 10 ημέρες. Μέσα Ιουνίου, το σύνολο του στόλου, τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία θα βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 88 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου θα κυκλοφορούν 110. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο κ. Σταϊκούρας έλαβε μέρος σε σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης.